Θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, καθώς έχει κατατεθεί μια μήνυση κατά γνώστου για βάναυση κακοποίηση ζώου από την εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης, από την κυρία Μαρία Αρβανιτίδου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να την καλησπερίσουμε. Κυρία Αρβανιτίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί και έχετε προβεί σε αυτή την ενέργεια. Έλαβα γνώση ενός περιστατικού που έλαβε χώρα στην περιοχή των Λαδάδικων, έξω από κάτι μαγαζιά, τα ξημερώματα, τα χαράματα του Σαββάτου, 5 η ώρα τα χαράματα. Μάλιστα. Του περασμένου Σαββάτου. Έλαβα γνώση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου είδα την ανάρτηση μιας κοπέλας, η οποία έλεγε, περιέγραφε το περιστατικό. Και στην οποία έστειλα μήνυμα, ήρθαμε σε επικοινωνία και η ίδια μου περιέγραψε τι ακριβώς είχε γίνει. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι είναι ένα σκυλί το οποίο είναι, το θεωρώ εγώ σαν μασκότ το Λαδάδικο, ζει πάρα πολλά χρόνια εκεί στην περιοχή. Το αγαπάνε, το προσέχουν όλοι. Ναι. Με την περίθαλψή του, τα εμβόλια του. Έχει και όνομα, έτσι, ο Σόλωνας. Είναι ο Σόλωνας. Είναι, είναι ο γαθός γίγαντος, ο Σόλωνας. Μάλιστα. Θεώρησα ότι έπρεπε, γιατί ρώτησα την κοπέλα αν είναι διατεθειμένη να κάνει, να θέσει την αστυνομία να καταθέσει το περιστατικό. Μου λέει ευχαρίστως, ό,τι χρειαστεί. Αλλιώς λέει δεν θα φώναζα και εκείνη τη στιγμή την αστυνομία. Όλοι μου λέγανε μην μπλέκεις. Εγώ έτρεχα προς το μέρος του, σας λέω όπως μου τα έχει πει, έτρεχα λέει προς το μέρος του, φώναζα, ούρλιαζα τη στιγμή που τον έβλεπα να κλωτσάει το Σόλωνα. Και μάλιστα κινήθηκε εκείνη τη στιγμή και εναντίον μου. Είχε κινηθεί και εναντίον κάποιων άλλων. Ήτανε μεθυσμένος και υπό την επίρρεια. Α, μάλιστα. Πιθανότατα. Και βρήκε το σκυλί μπροστά του, έτσι. Λοιπόν, και επειδή, ναι, και στάθηκε εναντίον κάποιων εκεί στην περιοχή, δηλαδή αυτό που λέμε ξενόταν για καυγά. Μάλιστα, μάλιστα. Βρήκε το σκυλί, έτρεξε πίσω από το σκυλί, το ακολούθησε δηλαδή και τον κλώτσισε. Μάλιστα. Υπάρχει τώρα κάποια εξέλιξη ως προς αυτό το κομμάτι, δηλαδή έκανε την κατάθεση η κοπέλα. Ναι. Εγώ είπα ότι θα σταθώ δίπλα της για πάρα πολλούς λόγους, ευνόητους λόγους, και έκανα τη μήνυση κατά γνώστου. Τώρα, το θέμα φυσικά το έχει αναλάβει η αστυνομία την παρατέρω διερεύνηση. Ο Σόλωνας νοσηλεύεται στην κτηνιατρική. Α, μάλιστα. Χρειάζεται και νοσηλεία, δηλαδή, από την. Ναι. Εννοείται. Εννοείται ότι χρειάστηκε νοσηλεία. Ο Σόλωνας είχε ένα πρόβλημα τον Αύγουστο, τον δάγκωσε ένα άλλο σκυλί στο αυτί. Α, και έκτοτε είχε υποτροπιάσει η καταστασία του και δημιούργησε μια οτίτιδα. Και για κακή του τύχη πρέπει να χτυπήθηκε εκεί. Α, μάλιστα. Και υποτροπίασε πάρα πολύ. Το ζώο ήταν εξαφανισμένο την άλλη μέρα. Το βρήκανε σε κακά χάλια, δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το φροντίζει μου είπε ότι σήκωσα το αυτί του, το βρήκα με αίματα, με βαρμένο κτλ. Τέλος πάντων, έχει οδηγηθεί στην κτηνιατρική. Ταυτόχρονα ο παππούλης μας, επειδή είναι 11 και χρονών, στηρώθηκε κιόλας. Α, μάλιστα, εντάξει. Ωραίο, ωραίο. Να πούμε βέβαια ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον αποδειχθεί ότι πράγματι κακοποιήθηκε από τον άνθρωπο ο οποίος αναζητείται, φαντάζομαι, έχει εντοπιστεί ή δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί με αυτή την. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ενημέρωση από την αστυνομία ακόμα. Η κακοποίηση, ο βασανισμός και η δολοφονία ζώων αποτελούν αυτεπάγγελτα διοικόμενα εγκλημάτα και ακολουθούν τη διαδικασία του αυτοφόρου. Ακριβώς. Σύμφωνα με τον νόμο 4039. Γι' αυτόν τον λόγο έχει στάλει και εγκύκλειος από τότε ακόμα σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, σε όλες τις διευθύνσεις κτλ. Ούτως ώστε οι αστυνομικοί να μπορούν να επεμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις και να πράττουν τα δέοντα. Η αλήθεια είναι ότι την ίδια ακριβώς περίοδο, δηλαδή τις ίδιες μέρες εκεί πάνω κάτω, δηλαδή νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε και ένα δυσάρεστο περιστατικό με αντιδήμαρχο της πόλης, όπου βρήκε νεκρή τη γάτα του και μάλιστα κακοποιημένη επίσης από αγνώστους. Δεν ξέρω αν αυτά τα περιστατικά ανησυχούν ή προκαλούν ανησυχία γενικότερα. Γενικά υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τη βία προς τα ζώα, γιατί τελευταία έχουμε καθημερινά περιστατικά εγκληματικών πράξεων. Κακοποιήσεις είναι οι φόλες, νούμερο ένα. Ναι. Κάθε μέρα έχουμε φόλες. Κάθε μέρα, αν θα μπείτε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και επειδή
και αν μπείτε σε ομάδες που ασχολούνται με τα ζώα, ναι, ναι, κάθε μέρα είναι, μιλάνε για φόλες. Πριν από δύο εβδομάδες, η καλύτερη μου φίλη έχασε το σκυλάκι της από φόλα στην Καλαμαριά. Είναι δηλαδή καθημερινό φαινόμενο. Προσπαθώ να μπω κάποιες φορές. Ναι. Προσπαθώ να μπω. Δεν μπορώ να μπω. Είναι αδύνατο. Ναι. Πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και πράττουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά δεν βρίσκω λογική. Καμία. Καμία λογική. Οι οποίοι βγάζουν τέτοια βία σε ανθρώπους και ζώα. Είναι σίγουρα άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν μπορείς να κάνεις, αν μπορείς να πειράξεις ζώο, άνετα, πειράζει και άνθρωπο, δεν είναι. Ναι. Το θέμα ποιο είναι, είναι ότι αυτό το οποίο θέλω και γι' αυτό λίγο πολύ είχε και ένα συμβολικό χαρακτήρα η κίνησή μου να πάω να υποβάλω μήνυση. Θέλω ο κόσμος να μην αδιαφορεί. Ναι. Να μην αδιαφορούν όταν πέφτουν στην αντίληψή τους πράξεις, τέτοιες πράξεις βίας, κακοποίησης, κακομεταχείρησης, εννοείται αδύναμων ανθρώπων, ζώων, γιατί αυτά στρέφονται κατά παντού. Ναι. Δεν θέλω να φοβούνται. Θέλω να καταγγέλουν τα περιστατικά. Και κάνω έκκληση στους συμπολίτες μου. Αλλά κάνω έκκληση και στην αστυνομία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εξαιρετικοί που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στα ζώα. Αλλά θέλω λίγο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση από πλευράς της αστυνομίας στο να επεμβαίνει στα περιστατικά. Mm-hmm. Και να μην δείχνει μια σχετική, να το πω, αδιαφορία. Ναι. Ναι. Ξέρετε, αυτές οι κινήσεις με τις φόλες και γενικότερα δημιουργούν και μια καχυποψία μεταξύ των πολιτών, οι οποίοι άλλοι θέλουν να βοηθήσουν, άλλοι θέλουν να ταΐσουν ένα δέσπο, να το περιποιηθούν, και όταν βλέπει ο άλλος ότι αφήνει τροφή ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε σε μια γωνία για να συντηρηθεί το ζώο, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό το πράγμα είναι και λίγο ύποπτο. Αυτό δημιουργεί δηλαδή η κατάσταση με τις φόλες. Και πρέπει όλη η φιλόζωη, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ζώα, ταΐζουν ζώα καθημερινά, τα προσέχουν, τα περισυλλέγουν, τα στηρώνουν, τα εμβολιάζουν, δηλαδή πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτά στην καθημερινότητά τους, θα πρέπει να είναι και εντάξει ως προς τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή θα πρέπει να σιτίζουν χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Ναι, ναι. Και θα πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Δεν μπορείς να αφήνεις υπολείμματα μετά τη σίτιση. Ναι. Μάλιστα. Διότι μπορεί να μαζευτούν τροκτικά στο μέρος και γενικά είναι η θεία μόλυνση. Θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Μάλιστα. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα ζώα. Γιατί αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ στα ζώα από κάποιους ασυνείδητους, οι οποίοι θα βρουν σαν λύση να πετάξουν φόλα. Και επισύρει και δίωξη του υπαίτιου για παράβαση του άρθρου 22 του υγειονομικού κανονισμού. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Θα το συμπλήρωνα. να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στο θέμα της καταγραφής των. Όπως επίσης. Ναι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μια συμπλήρωση ότι θα πρέπει να σιτίζουν μακριά από σχολεία και νοσοκομεία. Όχι κοντά. Μάλιστα. Σημαντική αυτή η πληροφορία. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω έχει να κάνει με την καταγραφή των αδέσποτων. Πώς πάει αυτή η κατάσταση με την... Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια, μια έτσι, καλή κίνηση για να καταγραφούν τα αδέσποτα και ουσιαστικά να βοηθηθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Συνεχίζεται κανονικά, πρόσκοπτα όλο αυτό? Όχι, τώρα θα ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει. Α, δεν έχει ξεκινήσει. Σίγουρα τα ζώα τα οποία έχουν καταγραφεί τόσα χρόνια, γιατί από το 12 και μετά έχει ξεκινήσει κάποια καταγραφή και υπάρχουν οι καρτέλες στο Δήμο Θεσσαλονίκη, αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αλλά από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει όσο μεγαλύτερη η καταγραφή πληθυσμού γίνεται, μέσω της συνεργασίας μας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Dogs Voice, η οποία συνεργάζεται με πάρα πολλούς σωτά. Αυτοί λοιπόν στείλουν μια πλατφόρμα, η οποία πλατφόρμα πλέον θα συνοδεύεται και από φωτογραφία του ζώου και από διάφορα στοιχεία και από το χαρακτήρα, που αφορούν το χαρακτήρα, τη συμπεριφορά. Μάλιστα. Για να μπορέσουν να είναι επισκέψιμο το link μέσα στο site του Δήμου για ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ζώα από το Δήμο Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εξαιρετική αυτό. Αυτό θα είναι εφαρμόζεται σε κάποιους δήμους. Πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και υιοθετούν από εκεί ζωάκια. Ταυτόχρονα θα γίνει, αναλαμβάνει να γίνει, να κάνει μια καταμέτρηση του πληθυσμού των αδέσποτων και
πιο πολύ αφορά τα σκυλιά που πάλι δεν θα είναι ακριβής, καταλαβαίνουμε ότι η καταγραφή δεν μπορεί να είναι ακριβής, είναι ζώα τα οποία μετακινούνται. Μετακινούνται, ναι, ακριβώς. Έρχονται από διπλανούς δήμους, πάνε σε διπλανούς δήμους κτλ. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν, θα φροντίσει να κάνει και μία χαρτογράφηση γατοαπικιών, για να ξέρουμε πού υπάρχουν, να γίνουν μαζικές στηρώσεις με περισυλλογές, για να μπορέσουμε, δηλαδή, μόνον κλείνοντας μία γατοαπικία με στηρώσεις, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πολλαπλασιάζονται. Μάλιστα. Έστω και ένα να μείνει αστήρωτο, έχουμε θέμα. Σωστά. Σωστά. Το έχω και εγώ στο μυαλό μου, γιατί και εγώ στο σπίτι γάτο έχω, οπότε χρειάζεται άμεσα, γιατί αλλιώς... Ελπίζω στηρωμένο. Ναι, είναι στηρωμένος. Απλά δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά του καθόλου. Είναι λίγο ατίθασος γενικότερα, αλλά είναι... Δεν αλλάζει. Είναι και γλυκός. Αυτό καλά που το αναφέρατε. Ναι. Πολλοί λένε δεν θα στηρώσω το σκύλο μου, δεν θα στηρώσω τη γάτα μου, γιατί θα γίνει μαλθακό, γιατί... Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Τώρα... δεν έχει καμία σχέση αυτό. Καμία, όχι, απολύτως. Πιστέψτε με. Χαίρομαι που το επιβεβαιώνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθούμε να μηδενιστούν αυτά τα φαινόμενα, γιατί πραγματικά... προκαλούν τον ίδιο είναι αποτροπιασμό. Ντροπή, καταρχάς, είναι ντροπή για την κουλτούρα μας, για το λαό μας, όση παιδεία έχουμε σε σχέση με τα ζώα. Ακριβώς. Θα φροντίσουμε και γι' αυτό. Ακριβώς. Θα πούμε σε όλα τα να κάνουμε ζωοφιλικές ενημερώσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.